Στον εισαγγελέα βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου, καθώς κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την λειτουργία του Λούνα Πάρκ στη Κερκίνη. Ο κύριος Δομουχτσίδης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά εκ μέρους μου για το θέμα των Λούνα Πάρκ. Γιατί η υποκρισία και οι υποκριτές στο Δήμο Συντικής, από ό,τι κατάλαβα, περισσεύουν. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε 2-3 χρόνια πίσω για να ψάχνουμε να δούμε ορισμένα θέματα τη στιγμή που οι ίδιοι που πρεσβεύουμε ή κρατάμε τη σημαία κάνουμε τα χειρότερα? Το έχω αφήσει στη δικαιοσύνη, της οποίας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θα κάνει τη δουλειά της και νομίζω θα ελέγξει αυτούς που πρέπει να ελέγξει. Εσείς οπότε στη μήνυση τι λέτε? Το τι λέει στη μήνυση γράφεται μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Αναφορικά με τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ στο πανηγύρι της Κερκίνης. Αφού το ξέρετε και είναι το μόνο πανηγύρι που έγινε, να πούμε, χωρίς να έχει ούτε ελεγχθεί, ούτε να πάει ο Δήμος ως όφελο και όπως είναι υποχρεωμένος να τα ελέγξει τα μηχανήματα, και όχι κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Καταρχάς, μιλάμε για το αποκορύφωμα. Το ότι έγινε νωρίτερα από το περιστατικό στο Πευκοχώρι, το οποίο εκείνα εκεί, έστω και τυχαίο, έστω και που λένε δειγματοληπτικά, είχαν ελεγχθεί, στα παρόντα δεν ελέγχθηκε τίποτα. Απλώς πήγε, στήθηκε και έκανε και ο Δήμος εκόφευε. Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο, το Λούνα Πάρκ στο πανηγύρι της Κερκίνης λειτουργήσε χωρίς έλεγχο. Και όχι μόνο το πανηγύρι του Σιδηροκάστρου, δυστυχώς. Αυτά είναι όπως το τσουνάμι. Πήρε όλα τα πανηγύρια, τα οποία είναι μια οικονομική ενίσχυση για τις περιοχές και μια διέξοδος και διαχείριση των ανθρώπων. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας σε μια απάντηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εάν κάποιος δεν μπορεί να κάνει ένα πανηγύρι, τότε είναι για τα πανηγύρια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πρώτον, όλα αυτά αναρτώνται στη διάβγεια και υπάρχουν αναφορές και εντολές του Δημάρχου. Δεν υπάρχει τίποτα. Μετά το συμβάν το τραγικό, τον οποίο τον ανθρώπινο πόνο και τη μοίρα προσπαθήσανε μερικοί να την εκμεταλλευθούν, γυρνώντας πίσω 2-3 χρόνια, άλλο ερώτημα, γιατί δεν γύρισαν 5. Δεν γύρισαν ένα μήνα που οι ίδιοι ήτανε και τι κάνανε. Και μιλάω για τον Δήμαρχο της Συντικής. Ίσως άμα δεν είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, να μην το είχαμε ψάξει καθόλου το θέμα, οπότε να γινόταν όλα όπως γινόταν τόσα χρόνια. Όπως γινόταν τόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα, κατηγορούνται κάποιοι αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής, του Φώτη Δομουξίδη, τη στιγμή που κάνανε τη δουλειά τους και αυτά που προβλέπει ο νόμος. Αυτό ήθελα να πω. Για μερικά, αυτά προβλέπει ο νόμος. Ναι, μερικοί που δεν τα κάνανε καθόλου, δεν είπε όχι η τεχνική υπηρεσία, και αν θέλετε να σας δείξω και την απόφαση τεχνικής υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία λέει είναι οι ιδιοκατασκευές, και δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, γιατί δεν υπάρχει βιβλίο κατασκευαστή, μητρό συντήρησης κλπ. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι, θα το ελέγξει η δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει ένα βιβλίο συντήρησης που δείχνει το ιστορικό. Όλα αυτά υπήρχαν με βεβαιώσεις ιδιώτη μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου. Και όλα αυτά γινότανε, όπως έγινε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ήταν ο ίδιος ήταν. Γιατί υπάρχουν 1-2 στην Ελλάδα πιστοποιημένοι για παιχνίδια το Λούνα Πάρκ. Αλλά αυτό σας λέω, το εξετάζει η δικαιοσύνη, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.